Φίλοι και φίλες του Άπολλα Sport, εδώ στο γήπεδο του Ηφαίστου, μετά τη λήξη του αγώνα Ήφαιστος Άγιος Δημήτριος 3-0. Μαζί μας έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ηφαίστου, τον Χρήστο Αλευρή. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, μία ακόμη νίκη ο Ήφαιστος, 4 νίκες και μία ισοπαλία αίτητος. Πάμε πολύ καλά. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Τα παιδιά προσπαθήσαμε πάλι σήμερα για ένα ακόμη παιχνίδι. Συνεχίζουμε δυνατά όπως όλα τα παιχνίδια, μέσα από τις προπονήσεις και τη δουλειά. Και νομίζω πως αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Ποιο είναι, Χρήστο, ρώτησα και τον coach πριν, εσύ κατά τη δική σου άποψη, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας? Θεωρώ πως η ομάδα έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές ταλαντούχους και μαζί με τη δουλειά που κάνουμε με το προπονητικό τελείο βγαίνει στο γήπεδο. Συν την εμπειρία που προσθέτουμε τα μεγάλα παιδιά, βοηθάμε πολύ τους μικρούς και μας ακούνε και πολύ, είναι πολύ δεκτικοί, υπάρχει πολύ καλή χημεία και έχουμε δέσει πάρα πολύ. Και πιστεύω πως όλο αυτό μαζί γίνει ένα καλό σύνολο το οποίο αποδίδει και θα αποδώσει και στη συνέχεια. Είχα ρωτήσει τότε τον coach, τον Λευτέρη, τον Αλεξάκη, στη νίκη που είχε κάνει ο Ήφαιστος με τον Άταλο εκτός έδρας. Ποιον θα ψήφιζες ως καλύτερο παίκτη του αγώνα? Και μου ανέφερε ότι ο Χρήστος Αλευρής, παρόλο τη νίκη, ήταν αυτός που σε κέρια σημεία του αγώνα δήλωσε παρόν. Και σήμερα, σε δύο φάσεις που έκανε ο Άγιος Δημήτριος, δήλωσες και πάλι παρόν. Εντάξει, όλα τα παιδιά δίνουν το 100%. Αυτό κάνω κι εγώ, αυτή είναι η δουλειά μου και δουλεύουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Είστε μια οικογένεια, μια παρέα? Είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα και πιστεύω πως αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Ωραία. Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της ομάδας στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε και την ψυχή μας για να πάει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Ωραία. Ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες και καλή συνέχεια.